Το ασφαλιστικό και το φορολογικό που πλήττει δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους της χώρας ήταν το κύριο αντικείμενο συζήτησης στη λαμπρή εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο του Μπάτη στην Καβάλα. Το παρόν άλλωστε στην εκδήλωση έδωσε το Προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ελλάδος, με την εκδήλωση να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απονομή τιμητικής πλακέτας στους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνου Λουράντου, ο οποίος ανέπτυξε εισήγηση με θέμα νεότερα δεδομένα, εξελίξεις και προοπτικές του κλάδου. Κοιτάξτε, η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε ένα πλάνο που έχουμε κάνει με τους πρόεδρους των τοπικών συλλόγων για να έχουμε μία αμοιβαία τοποθέτηση πάνω σε διάφορα θέματα του κλάδου και να μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματά τους. Ειδικά για την Καβάλα, η πρόεδρος και καλή μου φίλη η κυρία Ρακιτζή μου έκανε την τιμή να με καλέσει για να μιλήσω για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία, γιατί ο φαρμακοποιός εντάσσεται και πολύ σημαντικά μάλιστα μέσα στην ελληνική κοινωνία και βεβαίως έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε σε αυτά τα προβλήματα. Είναι τα δύο σοβαρότερα προβλήματα του κλάδου, και το ιδιοκτησιακό και το ασφαλιστικό. Θα σας πω ότι για μένα το ιδιοκτησιακό θεωρούμε ότι είναι σε τελείως λαθεμένο δρόμο, διότι σε όλη την Ευρώπη ο φαρμακοποιός είναι ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου. Λοιπόν, πολύ σοβαρά συμφέροντα τα οποία έρχονται από την Αμερική και από την Ελλάδα, ειδικά το χονδρεμπόριο, έχει μπει για πολύ μέσα στην κυβέρνηση και έχει επηρεάσει και την Τρόικα και έτσι έχει μεταβάλει το φαρμακείο σε έναν χώρο αλυσίδας ξένων συμφερόντων. Εισηγήσεις επίσης για την ενημέρωση των φαρμακοποιών ανέπτυξαν ο πρώτος αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Βαλτάς Απόστολος, με θέμα «Πληρωμές ΕΟΠΗ, διαμόρφωση φαρμακευτικής δαπάνης, το μέλλον του φαρμακείου σε σχέση με τις επικείμενες μειώσεις τιμών», αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μακρυγιάννης Ιωάννης, που έκανε ενημέρωση για τα σημερινά δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους φαρμακοποιούς και γενικότερα τους παρόχους υγείας εδώ και χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο. Δυστυχώς έχουμε αυξομοιώσεις στο θέμα των πληρωμών. Θέλω να θυμίσω εποχές που οι φαρμακοποιοί πληρωνόντουσαν τότε με σφινάκια των 4 δόσεων και φτάναμε να πληρωθούμε μετά από 120 μέρες, με τεράστια προβλήματα στη ρευστότητά μας, που αυτό δημιούργησε αρνητικό πρόβλημα στον κόσμο. Δεν μπορούσε ο φαρμακοποιός να προμηθευτεί φάρμακα από τις φαρμακοποθήκες και επομένως ο κόσμος είχε πρόβλημα στην προμήθεια των φαρμάκων. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να αναλύσουμε πολύ σοβαρά θέματα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και όχι μόνο. Η δική μου παρέμβαση θα έχει να κάνει με το ασφαλιστικό πρώτα και δεύτερο με μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο Πανελλήνιος που λέγεται ΙΔΕΑΦ. ΙΔΕΑΦ σημαίνει Ινστιτούτο και ανάπτυξης φαρμακοποιών και φαρμακείων. Είναι μια πρωτοβουλία που ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επενδύει, διότι αυτό έχει να κάνει με την επιμόρφωση των φαρμακοποιών, με την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και κυρίως με τη δημιουργία συστημάτων και δικτύων προστασίας ασθενών σε συνεργασία μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Γραμματέα και τον πρώτο Αντιπρόεδρο, που παρόλα τα μπλόκα ήρθαν στην Καβάλα προκειμένου να υλοποιήσουμε την εκδήλωση αυτή που προγραμματίστηκε εδώ και 2 μήνες, θα έχουν την γενική ενημέρωση μέχρι και λεπτομέρειες οι συνάδελφοι. Θα συνταξιοδοτηθούν θα δοθούν οι πλακέτες και θα τιμήσουμε τους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους και θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου μας με γεύμα που θα παραθέσουμε στους συναδέλφους.